Να πούμε λοιπόν, καταρχήν έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ που υπάρχει όλο το αναλυτικό παρασκήνιο για το τι ακριβώς συμβαίνει με την εθνική μας παρουσιάστρια, την Ρούλα Κορομιλά. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η απόφαση είναι ότι με το που λύγει το συμβόλαιό της δεν ανανεώνεται. Το οποίο λύγει τώρα τέλος του χρόνου, τέλη Δεκέμβρη. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Ρούλα Κορομιλά κλείνει αυτό το κεφάλαιο στην ζωή της. Η ίδια έχει εκμεταλλευτεί σε δικούς ανθρώπους ότι τουλάχιστον για μια πολύ μεγάλη περίοδο και έτσι όπως είναι τα πράγματα στην τηλεόραση δεν θέλει να κάνει τηλεόραση. Έχει καταπιαστεί με άλλα πράγματα όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η συγγραφή των βιβλίων και αυτό το πράγμα της έχει απορροφήσει πάρα πολύ ενέργεια. Και γενικότερα, αν θα επιστρέψει κάτω από άλλες συνθήκες τις οποίες θα επιλέξει. Για πάμε να το ακούσουμε το ρεπορτάζ και μετά συζητάμε. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά λέει να γεννηθεί. Κι ας ένα λένε αυτοί αν σπάσει το γυαλί ότι ποτέ πια δεν ξανακολλά. Διφέτο λέμε εσέτε. Ρούλα Κορομιλά, το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο της ιδιωτικής τηλεόρασης, κλείνει τον κύκλο του στη μικρή οθόνη μετά από αμέτρητα χρόνια επιτυχίας και παρουσίασης. Καινούριο ειδήλιο, παιδιά! Αλλάζω εθνικότητα! Where are you from? Puerto Rico. Α, θα πάω στο Puerto Rico! Ο Ραματσότη είναι κοντά μας και θέλω ειλικρινά να τον ευχαριστήσω γιατί τήρησε την υπόσχεσή του, ενώ έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ρούλα Κορομιλά έφυγε από τον τηλεοπτικό σταθμό Α και η απόφασή της να σταματήσει την καριέρα της στην τηλεόραση συνέπεσε με την απόφαση του καναλιού να μην της ανανεώσει το συμβόλαιο, κάτι που προκάλεσε σοκ στη showbiz, καθώς το όνομα της Ρούλας Κορομιλά είναι ταυτισμένο με την ψυχαγωγία και την τηλεόραση. Όπως όλα δείχνουν, έφτασε η στιγμή να πέσουν οι τίτλοι τέλους της Ρούλας με την ιδιωτική τηλεόραση. Μια τηλεόραση που η Ρούλα έδωσε τα πάντα, ακόμα και προσωπικές στιγμές. Εθνικές γιορτές! Να μην τις, να τις κάνουμε συνέχεια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Έλληνες. Σημαία έβγαλες έξω, 25 σημαία... Μαρτίου τη Δευτέρα. Έβγαλες τη σημαία μας, την έχεις βγάλει. Έτοιμη την έχω, βέβαια, την έχω σιδερώσει, την έχω πλύνει για την. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα και την Ντέπι Γκολεμά, η Ρούλα Κορομιλά εκμυστηρεύτηκε πως πια το κεφάλαιο τηλεόραση για εκείνη έχει κλείσει. «Δεν με ενδιαφέρει πλέον η τηλεόραση. Θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Νομίζω ότι πλέον είμαι έτοιμη να στραφώ σε άλλα πράγματα». Εκτός ότι ο Α αποφασίζει να μην ανανεώσει το συμβόλαιο της κυρίας Κορομιλά, γνωρίζουμε ότι και η κυρία Κορομιλά δεν ήθελε να είναι άλλο στην τηλεόραση. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα και οσφρίζεται και μυρίζεται πρώτη τα γεγονότα και νομίζω ότι ήδη και από το κανάλι από την προηγούμενη ανανέωση το Φεβρουάριο αυτό που και ίδια φαντάζομαι γνώριζε είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη περαιτέρω ανανέωση αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έγινε βάση συζητήσεων, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει οριμάσει και ξέραν και οι δύο πλευρές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η Ρούλα Κορομιλά με την αποχώρησή της αρχίζει έναν χορό ανακατατάξεων στο κανάλι της Κάντζας, καθώς πολλά παλιά στελέχη δεν νιώθουν πια και τόση μεγάλη ασφάλεια. Οι πληροφορίες θέλουν σε άλλη μια γνωστή παρουσιάστρια να μην ανανεώνεται το συμβόλαιό της, παρόλο που η ίδια θέλει να παραμείνει στο σταθμό. Η Ρούλα πάντα έλεγε ότι εγώ ξέρω πότε πρέπει να αποχωρώ. Το έλεγε και στο παρελθόν όταν κάποια στιγμή τα μεγάλα σοου που έκανε δεν είχαν πολύ μεγάλες θεαματικότητες κτλ. Εάν είναι δική της απόφαση λοιπόν, σημαίνει ότι είναι και σωστή. Η Ρούλα έχει και διαίσθηση, έχει και το γνώθις αυτών και έχει και μια τεράστια εμπειρία. Η Ρούλα Κορομιλά υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες, αποκλειστικότητες και σοου που έχουν μείνει στην ιστορία, η Ρούλα Κορομιλά, ακόμα και αν φύγει από τη μικρή οθόνη, πάντα θα είναι μέρος της. Πάντα θα είναι η εθνική μας παρουσιάστρια, που με τις ατέλειωτες ώρες αέρα που έχει διανύσει, κατάφερε να αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο. Όπως τα λες, μα και κάτι ακόμα, κάτι να πω για ετούτα τα χρόνια, ούτε λεπτό δεν σταμάτησα να σ' αγαπώ. Και δεν βγαίνει κιόλας. Θα παντρευτείς, τελικά τι θα γίνει.
Προτάσεις γάμου, οικογένειες που ενώθηκαν μετά από χρόνια που ήταν μακριά. Αστέρια που έλαμψαν μετά την πρώτη τους εμφάνιση σε σόου της Ρούλας. Αλλά και stars που θέλησαν να τσαλακωθούν μέσα από τις εκπομπές της. Όλα αυτά τα έκανε η Ρούλα. Δεν έχουν δισκογραφική δουλειά και που είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα γίνει αυτό που έγινε και με τον Αντώνη Ρέμο και με χιλιάδες άλλους που έχω φιλοξενήσει κατά καιρό. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ατάσα τη Θεοδωρίδου, η οποία είναι μια πολύ όμορφη και νέα ερμηνεύτρια και τραγουδάει ένα κομμάτι καταπληκτικό. Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις. Η Ρούλα Κορομιλά διαθέτει τη μεγαλύτερη τηλεοπτική πρίκα σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχαγωγική τηλεόραση στην Ελλάδα. Η Ρούλα, ακόμα και αν φύγει από το χώρο, θα είναι πάντα η γυναίκα που άλλαξε την ψυχαγωγία, που της έδωσε ζωή, που κατάφερε να δείξει στον τηλεθεατή μια άλλη τηλεοπτική πλευρά. Μα η αλήθεια είναι πικρή, θέλω να γίνω ξανά μικρή, να μη σε ξέρω, να μη σε χορεύτη. Νομίζω ότι η Ρούλα Κορομιλά έχει κάνει την καριέρα και έχει ζήσει πράγματα στην τηλεόραση που καμία, μα καμία και κανένας άλλος δεν πρόκειται να ξαναζήσει στην ελληνική τηλεόραση. Διότι εκείνη γέννησε προγράμματα, έφερε προγράμματα, έμαθε προγράμματα, δοκίμασε προγράμματα, πειραματίστηκε με την εικόνα της, ήταν κάθε χρόνο διαφορετική, ανανεωνότανε, είχε ιδέες. Όλοι πηγαίναν και είναι και ακόμα έτσι. Όλοι μαζί. Και παραμένει έτσι. Mm-hmm. Και η διαφορά με άλλους παρουσιαστές είναι ότι η Ρούλα έκανε τον κύκλο της και πραγματικά και η ίδια θέλει να αποχωρήσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι. Ναι, το έχει πει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα μεγάλα σοου που υπήρχαν τότε. Μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά την Ρούλα, η Ρούλα ακόμη και αν για ένα διάστημα θα απουσιάσει από την τηλεόραση, νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από την τηλεόραση. Και αυτό γιατί είναι και ήταν πάντα αυτό που είπες, το ζυζάνιο που έψαχνε και προσπαθούσε να εφεύρει καινούργια τηλεοπτικά προγράμματα. Βρέθηκε. Ζηλεύεις τη Ρούλα. Εγώ έχω ζηλέψει την καριέρα της Ρούλας καλοπροαίρετα. Και στεναχωριέμαι που δεν θα έχω ποτέ τύχη να κάνω τα σόου, τα προγράμματα που έχει κάνει. Όλα αυτά που παρακολουθούσαμε τώρα στο κατηδίκη του βίντεο. Για το διαζύγιο αυτό, παρασκηνιακά ας πούμε, είναι κοινή συνενέση αυτό το διαζύγιο ή ήταν προσωπική της επιλογή να φύγει? Είναι κοινή συνενέση. Η Ρούλα ούτως ή άλλως βρέθηκε πίσω από αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα που έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στον τηλεοπτικό σταθμό που βρισκόταν μέχρι και λίγο χρονικό διάστημα. Μέχρι και φέτος στήριξε το Μες στην Καλή Χαρά και το ξέρουμε ήτανε, όλοι. Ήταν και Σαββατοκύριακο στο Control, δεν ήταν? Τα δικά της προγράμματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ανίτα Πάνια, η έλευση της Ανίτας Πάνια στον Α ήταν δική της πρόταση. Και η Αγγελική Νικολούλη είχε ακουστεί, γιατί έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Ρούλα Κορομιλά, ότι η Ρούλα την ήθελε την Αγγελική. Οπότε ρε παιδιά, υπάρχει μια απορία εδώ πέρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος σε βοηθάει να έχει τόσο επιτυχημένα προγράμματα, πώς τον αφήνεις να φύγει? Δεν προσπαθείς να τον πείσει να κάτσει, ας πούμε, στο κανάλι? Οικονομικά. Είναι στα πλαίσια πολύ συγκεκριμένων αλλαγών και γι' αυτό και ακούγεται και για άλλη μια παρουσιάστρια η οποία. Έχει βρεθεί στον Α πολύ πριν τους Γερμανούς και ακούγεται ότι η θέση της. Βέβαια, λύγει και το συμβόλαιό της συγκεκριμένης παρουσιάστρας, λύγει και το συμβόλαιο. Όπως ακριβώς και με τη Ρούλα. Εγώ, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί από πέρυσι υπήρχε πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο όσον αφορά την κυρία Κορομιλά με τον Α. Δηλαδή, ακουγόντουσαν στους δικούς μας κύκλους ότι η κυρία Κορομιλά ήταν δυσαρεστημένη, είχε συγκεκριμένους λόγους, ότι ήθελε να αποχωρήσει. Αυτό πεζόταν από πέρυσι, δηλαδή υπήρχε ο αναβρασμός. Δεν ήταν ακριβώς δυσαρεστημένη, απλά ήταν όλο αυτό που ακουγόταν πέρυσι με τα τηλεοπτικά προγράμματα τα οποία παρουσίαζε η Ρούλα Κορομιλά και είχε ακουστεί ότι δεν ήταν δική της απόφαση το να σταματήσουν να προβάλλονται. Ξέρουμε όμως ότι ήταν δαπανηρές παραγωγές και ήταν και απόφαση και της ίδιας της Ρούλας να μην τα συνεχίσει. Ούτε το. Greek Idol, ούτε το φυσικά το Big Brother. Όπως είχε ακουστεί ότι πέρυσι, γιατί έγινε πάλι ανανέωση του συμβολέου της κυρίας Κορομιλά, είχε δεχτεί μεγάλη μείωση μισθού για να βοηθήσει τον τηλεοπτικό σταθμό και βέβαια να μπορέσει τα προγράμματα τα οποία έχει να τα συντηρήσει και να προβάλλονται. Ναι, και ήταν πάντα πολύ θετική στο θέμα των μειώσεων. Ξέρει πολύ καλά ότι αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι είναι και η ίδια σε μια φάση της ζωής της
που έχει στραφεί σε άλλα πράγματα. Την απασχολεί πάρα πολύ αυτό που κάνει τώρα mm-hmm. για τα παιδιά. Και που την έχει, ευχαριστεί πολύ. Που γράφει... Ισχύει, ρε Γιώργο, ότι άλλαξαν οι συμπάθειες στον Α. Ότι η διοίκηση ξαφνικά που συμπαθούσε τη Ρούλα Κορομιλά, για να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο, ας πούμε. Ότι ξαφνικά έχει πάψει να συμπαθεί τη Ρούλα και συμπαθούν άλλες παρουσιάστες. Δεν την. Νομίζω ότι γενικότερα στην. Αν ψάξουμε λίγο την πορεία της Ρούλας Κορομιλά, όλο αυτό με συμπάθειες. Αυτό δεν την αφορούσε ποτέ. Δεν έκανε τίποτα. Και βασίστηκε σε αν είναι να επιστρέψουμε στην εποχή όπου κάνουμε καριέρα από συμπάθεια, τότε λυπάμαι. Να αποχωρούμε σιγά σιγά όλη από την τηλεόραση. Και δεν έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα. Στην ανθρώπινη σχέση αυτή η δουλειά. Τόσο πολύ ανθρωπισμένη που τώρα τι να μπει στη διαδικασία να συγκριθεί με κάποια. Δεν νομίζω να θέλει να το κάνει αυτό. Και είναι και ένας άνθρωπος που ό,τι κάνει θέλει να το κάνει καλά. Ναι, για περισσότερο. Αν θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι άλλο εκεί μέσα, σίγουρα θα βρει να κάνει και άλλα πράγματα. Και δεν είναι. Άλλος έχει κιόλας, ναι. Εγώ πιστεύω ότι παιδιά, γιατί η κυρία Κορομιλά, όπως το είπε και η κυρία Νικιαρδοπούλου, μιλάμε για μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα επαγγελματίας. Όταν δεν είναι δημιουργική, δεν την αφορά τίποτα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Και δεν είναι τυχαίο η επιλογή της που γίνεται στο συγκεκριμένο timing, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η τηλεόραση περνάει και αυτή δύσκολα όπως, όπως όλοι οι επαγγελματικοί χώροι. Δεν προφανώς, έχει αντικείμενο, δηλαδή, δεν έχει show, δεν έχει αυτά τα ωραία reality, δεν έχει αυτές τις υπερπαραγωγές. Εκπομπές πολλές δεν είναι. Ξέρω από ανθρώπους συγκεκριμένους ότι η Ρούλα πρότεινε συνεχώς καινούργια πράγματα. Επέβλεπε, παρακολουθεί μόνιμα τηλεόραση από το εξωτερικό, καινούργιες ιδέες και αυτά. Και όταν βλέπει ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά, εννοείται ότι στεναχωριέται και ότι βλέπει ότι δεν έχει πλέον αντικείμενο. Η Ρούλα είναι Ρούλα, είναι Ρουλάρα, είναι η Ρουλάρα μας. Και εγώ δηλώνω πάντα θαυμάστριά της και έχει αποτελέσει έμπνευση για όλους όσοι κάνουν τηλεόραση και ποιος το αρνείται, λέει απλά ψέματα. Λοιπόν, πολλά φιλιά στην Ρούλα Κορομιλά. Ξέρω ότι μας βλέπει η Ρούλα μας και την ευχαριστούμε και τη στέλνω την αγάπη μου. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα έτσι πικάντικο θέμα, μια... δεν θέλω να το πω έτσι όπως μου πες. Λέω να το αφήσουμε να μιλήσει μόνο του το όλο θέμα. Κωνσταντίνος Κορδάλης και Νίνα Λοτσάρη. Βρέθηκαν μαζί. Σε μία από τις εμφανίσεις που εννοείται ότι κάθε φορά που τους παρακολουθούν